Τον Ιούνιο του 1962, σε έναν δρόμο στο κέντρο της Αθήνας, ξαφνικά ζωντανεύουν τα όνειρα και οι πόθοι των ανθρώπων που τον κατοικούν. Ο δρόμος λέγεται Οδός Ονείρων και ο μάγος με το ραβδάκι είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την Οδό Ονείρων. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Πραγματοποιώντας ένα δικό του όνειρο, στα 37 του χρόνια, ο Μάνος Χατζηδάκης στείνει μια θεατρική παράσταση που θα γράψει ιστορία. Στο Θέατρο Μετροπόλιταν, ο Δημήτρης Χόρν, η Ρένα Βλαχοπούλου, η Μάρο Κοντού, η Ζωή Φιτούση, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Γιώργος Μαρίνος, αλλά και ο Λάκης Παπάς, ο Γιώργος Ζωγράφος, ο Ντίνος Καρίδης, η Βέρα Κρούσκα, ο Φέδων Γεωργίτσης και πολλοί, πολλοί ακόμα ηθοποιοί και χορευτές, κάθε βράδυ και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1962 θα βρίσκονται στην Οδό Ονείρων τους. Γιατί εδώ, κάθε σπίτι κρύβει λίγη αγάπη στη σιωπή. Ο Μανώλης Καστρινός, που έχει επιμεληθεί τις χορογραφίες, χορεύει με τη Χρυσούλα Ζώκα κάθε που πραγματοποιείται ένα όνειρο. Ο σκηνοθέτης Αλέξης Σολωμός και με τα κείμενά του κάνει τον Δημήτρη Χόρν κομπέρ θαυματοποιό, με λευκό πουκάμισο, καρό παντελόνι και ένα σουρεαλιστικό μουστάκι σαν του Νταλή. Ο σκητσογράφος Μίνος Αργυράκης έχει σκορπίσει σε όλη την πλατεία του θεάτρου τα σκηνικά της παράστασης, κάνοντας τους θεατές να νιώθουν πως κατοικούν και αυτοί σε μια οδό ονείρων. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Στην παράσταση του Μάνου Χατζηδάκη, το ένα σκέτς διαδέχεται το άλλο, όπως και τα όνειρα. Το όνειρο παιδιών της γειτονιάς, το όνειρο της οθόνης, το όνειρο για τετιμπόιδες, το όνειρο καλοκαιριάτικης μέρας, το όνειρο ιδανικής συζύγου. Και κάπως έτσι η Μάρο Κοντού θα γίνει η στάρ που ονειρεύεται, η κουτσομπόλα Χίρα Ρένα Βλαχοπούλου θα γίνει πρωταγωνίστρια της μεγάλης οθόνης και ο φωτογράφος Δημήτρης Χόρν θα γίνει ο ηθοποιός που θα ερμηνεύσει έναν ηθοποιό που έμελε να γίνει παντοτινός. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις, είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός. Η μουσική επιθεώρηση «Οδός Ονείρων» του Μάνου Χατζηδάκη, που ζωντάνεψε εκείνον τον Ιούνιο του 1962 στο Θέατρο Μετροπόλιταν με παρλάτες, σκέτς, χορευτικά και πολλά τραγούδια, είχε μεγάλη επιτυχία. Στην εφημερίδα «Ελευθερία», την επομένη της πρεμιέρας, διαβάζουμε μεταξύ άλλων. Στα παρασκήνια οι ανθοδέσμες είναι τόσες πολλές, ώστε δυσκολεύουν πια την κυκλοφορία των ηθοποιών. Ο Χατζηδάκης έχει τρακ και νευρικότητα νέου καλλιτέχνη στην πρώτη του εμφάνιση. Στη σκηνή, ο Χόρν έχει αρχίσει τον πρόλογο του έργου. Στα παρασκήνια, ο συνθέτης έχει επιβάλει θρησκευτική σιγή. Ένα κύμα φίλων όρμησε στα καμαρίνια στο πρώτο διάλειμμα για να συγχαρεί τους καλλιτέχνες. Πολλοί μιλούν ξένες γλώσσες. Δεν κατάλαβα τίποτα, λέει ο Μαρκ Ντέλνιτς, ανταποκριτής του Paris Match. Αλλά αυτό το θέαμα σε συγκινεί, σε χαϊδεύει και τελικά σε συνεπέρνει. Εδώ τελειώνει η μουσική για την Οδό Ονείρων. Εδώ τελειώνουν τα όνειρα που μου δανείσατε εσείς ήδη μια βραδιά δίχως να το γνωρίζετε. Τώρα είναι αργά και όλοι οι φίλοι μου έχουν αποκοιμηθεί. Εγώ αθεράπευτα πιστός σε αυτό το δρόμο θα ξαγρυπνήσω στο πρωί για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα που θα γεννήσετε, να τα φυλάξω και να σας τα ξαναδώσω μια άλλη φορά πάλι σε μουσική. Καληνύχτα. Από εκείνον τον Ιούνιο του 62 και για 32 χρόνια, μέχρι τον Ιούνιο του 1994 που πέθανε,
Ο Μάνος Χατζηδάκης κράτησε την υπόσχεσή του. Μάζεψε τα όνειρά μας, τα φύλαξε και μας τα έδωσε πίσω ξανά σε μουσική. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή. Μοντέλο του 23, φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3 κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στην πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλακτό. Φτάνει η Φόρντ που τελείωνε στα 3. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό. Φυλαχτό! Αχ τι κακό!